στο πρώτο μέρος. Και τώρα έχουμε την τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Θέλω να ξεκινήσω και με εσάς με το θέμα που έχει προκύψει, με το θέμα της γνωμοδότησης του κυρίου Ντογιάκου. Καθώς σήμερα είδα από το πρωί μια κοινή ανακοίνωση, μια κοινή δήλωση, 16, νομίζω ότι είναι από τους κορυφαίους, πιο κορυφαίοι δεν γίνονται, δεν γίνεται, που έχουμε στη χώρα μας συνταγματολόγοι, νομικοί, καθηγητές, όπου συνυπογράφουν ένα κείμενο το οποίο θα έλεγα ότι είναι κόλαφος για τον κύριο Ντογιάκο με τα όσα αναφέρουν οι 16. Επίσης έχω ακούσει και εσάς και τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα σας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου θέλετε θέμα παρέμβασης, συνταγματικής παρέμβασης, ότι είναι αυτή η ιστορία με την γνωμοδότηση κύριου Ντογιάκου. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας και με βάση και το σημερινό, γιατί είναι όλοι οι συνταγματολόγοι απέναντι τον κύριο Ντογιάκου πια. Δεν έχω ακούσει ένα συνταγματολόγο που να είναι με τον κύριο Ντογιάκου, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Νομίζω ότι η έκφραση που χρησιμοποίησατε, ότι είναι κόλαφος για την κυβέρνηση αυτή η κοινή ανακοίνωση, τα λέει όλα. Σας θυμίζω ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή αυτή για τη συνταγματική, κατάφορα τη συνταγματική γνωμοδότηση του κύριου Ντογιάκου, είχε σπεύσει ο κύριος Οικονόμου και η κυβέρνηση να κατηγορήσουν το ΣΥΡΙΖΑ δήθεν ότι επιτίθεται σε δικαιοσύνη και ότι έχει αλακάρτ ευαισθησίες. Βέβαια η κυβέρνηση τώρα λαμβάνει την απάντηση από τους κορυφαίους συνταγματολόγους της χώρας και φυσικά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και νομίζω ότι η ανάλυση των συνταγματολόγων είναι καταλυτική, γιατί θέτει ακριβώς όλα τα συνταγματικά και νομικά θέματα. Ο κύριος Ντογιάκος επέλεξε με αυτή τη γνωμοδότηση να γίνει μέρος ενός πολιτικού προβλήματος και αντί να φροντίσει όσο ο εισαγγελέας Ορίου Πάγου να επιταχυνθεί η έρευνα η δικαστική, η οποία τελματώνει όλο αυτό το διάστημα, λιμνάζει και δεν προχωράει, επέλεξε να γίνει μέρος του προβλήματος και μάλιστα τη συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης, δηλαδή στην ουσία να δώσει χέρι βοήθειας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που επιχειρεί με κάθε τρόπο τη συγκάλυψη, αμφισβητώντας το συνταγματικό δικαίωμα και την αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής, της ΑΔΕ, προκειμένου ακριβώς να κάνει τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες ελέγχου σε σχέση με τη διελεύκανση αυτού του μεγάλου σκανδάλου. Έχετε κάποια τέτοια σκέψη, δεν ξέρω τώρα πώς το... Γιατί το έκανε ο κύριος Ντογιάκος τώρα αυτό να ξεσηκωθεί όλη αυτή η θύελα, γιατί μιλάμε για πόλεμο εντός εισαγωγικών, ενώ πόλεμο κανονικό αυτό που έχει συμβεί. Γιατί το έκανε δηλαδή, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, χωρίς να κάνω δίκη προθέσεων, εκ του αποτελέσματος είναι πάρα πολύ εύκολο να συνάγει κανείς ότι εδώ πέρα έρχεται να στηρίξει την προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να συγκαλύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μια παρέμβαση που έχει πολιτική σκοπιμότητα εκ του αποτελέσματος και θα έλεγα ότι τελικά είναι μια παρέμβαση η οποία θίγει και την ίδια την αυτονομία της δικαιοσύνης, καθώς φαίνεται να κάνει μια γνωμοδότηση παρεμβαίνοντας σε μια τρέχουσα υπόθεση όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα και στην ουσία όχι για να την επιταχύνει την έρευνα αλλά για να την παρακολύσει. Μάλιστα. Να θυμηθούμε ότι ο κ. Ντογιάκος έχει κάνει δύο ενέργειες και θα έλεγα και μια παράληψη. Η πρώτη ενέργεια ήταν όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με την αποκάλυψη τότε της παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, όπου αντί να ευαισθητοποιηθεί άμεσα σε σχέση με τη διελεύκανση ενός τόσο μεγάλου θέματος που φαινόταν από τότε, όταν τον Ιούλιο ξέσπασε, έχουν περάσει 6 μήνες ήδη, σας θυμίζω ότι έβγαλε μία τότε απόφαση σε σχέση με την έρευνα πώς διέρευσαν τα στοιχεία. Δηλαδή η αγωνία ήταν αν διέρευσαν τα στοιχεία και όχι η ουσία της υπόθεσης. Και τώρα βέβαια η γνωμοδότηση είναι το δεύτερο θέμα. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας, να σας θυμίσω, αρχές Δεκεμβρίου είχε επισκεφτεί τον κύριο Ντογιάκο και μάλιστα του είχε επισημάνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αλλά και η δικαιοσύνη οφείλει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα να πάει και στους παρόχους και να μην περιοριστεί μόνο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία εξάλλου ελέγχεται αυτή την περίοδο σε σχέση με τις υποκλοπές και σε σχέση με τη διασύνδεση με τον Μέγαρο Μαξίμου. Δυστυχώς ο κύριος Ντογιάκος επέλεξε αντί να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή την επιτάχυνση της έρευνας, να βγάλει αυτή τη γνωμοδότηση που στην ουσία είναι προκειμένου να συγκαλυφθεί το θέμα.
Τώρα, να σας πάω λίγο σε άλλο θέμα, στα οικονομικοακρίβεια, διότι είχα τον κύριο Παπαθανάση πριν τον αναπληρωτή υπουργό ανάπτυξης, ο οποίος μας είπε ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει λειτουργήσει, έχουν συγκρατηθεί οι τιμές των προϊόντων που είναι μέσα στο καλάθι, τα υπόλοιπα προϊόντα έχουμε μία άνοδο, αλλά την χαρακτήρισε ακρίβεια Πούτιν. Και από εκεί και πέρα γίνεται και μία προσπάθεια να αλλάξει λίγο ο καταμερισμός των προϊόντων στο καλάθι, να είναι και περισσότερα ή να αυξηθούν μάλλον τα επώνυμα προϊόντα εντός καλαθιού. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί η ακρίβεια το βλέπετε παντού. Ξέρω ότι γυρνάτε κι εσείς έξω στις γειτονιές, μιλάτε με κόσμο. Για την ακρίβεια θα σας μιλάνε, υποθέτω. Αυτό δεν είναι το θέμα. Καταρχάς, η ακρίβεια δεν είναι ακρίβεια, Πούτιν. Να σας θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν. Το είπα εγώ. Ναι, ναι, όχι, απαντώ στο. Το ξέρω ότι δεν το είπατε εσείς. Απαντώ σε αυτό που μου λέτε ότι είπε ο κ. Παπαθανάσης. Γιατί είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια. Σίγουρα η διεθνής διάσταση της ακρίβειας και ο πόλεμος ήρθαν να ενισχύσουν αυτό το κύμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δηλαδή προϋπήρχε. Και λόγω του πολέμου επιδεινώθηκε η κατάσταση. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κάθε κυβέρνηση κρίνεται για τα μέτρα που παίρνει και τα αποτελέσματα που έχει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν παίρνει τα μέτρα, τα δραστικά που έχουν πάρει άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Και τα αποτελέσματα είναι ότι έχουμε μία συνεχή εκτόξευση των τιμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα με το νέο χρόνο, είμαστε σήμερα ήδη 12 Γενάρη, έχουμε μία τροματική νέα αύξηση από 15 έως 35% σε είδη πρώτης ανάγκης. Το καλάθι του νοικοκυριού. Ναι, κύριε Ξενογενοκοπούλου, που αγοράζουμε όλοι και τα σπίτια μας. Ακριβώς. Όχι σε πολυτελείας προϊόντα κτλ. Καθημερινά ακριβώς. Προϊόντα. Και ξέρετε, εμείς έχουμε ένα διπλό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και αυτή είναι και η ευθύνη της κυβέρνησης, που στην ουσία έχει επιλογή να μην παρέμβει. Δηλαδή, έχουμε καθυλωμένους μισθούς. Έχουμε μία απώλεια αγοραστικής δύναμης, η οποία είναι συγκλονιστική. 40% έχει χάσει το μεσαίο νοικοκυριό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Περίπου ο μισός οικογενειακός προϋπολογισμός έχει χαθεί. Έτσι, χοντρικά το λέω τώρα εγώ. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και σε αυτό την ήδη διαπιστωμένη απώλεια του Δεκεμβρίου, δηλαδή ήδη έκλεισε ο χρόνος με αυτή την απώλεια, έρχεται μία επιπλέον αύξηση όσον αφορά τις τιμές. Και θα μου πείτε ποια είναι η λύση. Αυτό που εμείς λέμε συνεχώς όλους αυτούς τους μήνες είναι ότι έπρεπε να γίνουν τα εξής. Πρώτα απ' όλα, να μειωθεί το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Εμείς λέμε στο 6%. Η κυβέρνηση τουλάχιστον, λέτε, για τουλάχιστον για το διάστημα που υπάρχει το πρόβλημα, λέτε, σε πρώτη φάση. Μιλάμε για ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για το 2023 τώρα, ναι, που έχουμε φτάσει, ναι, παρότι, ναι, εμείς το λέγαμε ήδη από πέρυσι. Να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα. Πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε άλλες κυβερνήσεις. Χαρακτηριστική είναι η Ισπανία, όπως ξέρετε, η οποία σε μια σειρά προϊόντων μηδένισε το ΦΠΑ και σε κάποια άλλα το πήγε στο 5%. Και φυσικά εδώ χρειάζεται και μια στήριξη του εισοδήματος. Δηλαδή χρειάζεται μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος έχει ήδη εξανεμιστεί. Αυτά δηλαδή που ο κύριος Μητσοτάκης πει ότι θα αυξηθεί πάνω από 50 ευρώ, 770, 780, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά εκεί λέγεται ότι θα είναι από 1η Απριλίου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η απώλεια έχει συντελεστεί ήδη όλους αυτούς τους μήνες. Όπως είπαμε πριν, αγγίζει το 50%. Και όταν θα φτάσει τον Απρίλιο, όπως έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, που θα είναι καθαρά προεκλογικός χρόνος πλέον, να γίνει αυτή η αύξηση, θα είναι πάρα πολύ ανεπαρκής, με την έννοια ότι θα έχει ήδη εξανεμιστεί. Εμείς εδώ λέμε ότι χρειάζεται μια γενναία αύξηση, το λέμε εδώ και μήνες αυτό, δηλαδή θα έπρεπε ήδη να έχει συντελεστεί. Μιλάμε για 800 συν 80 την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, 880 ευρώ μισθό. Ναι. Και μιλάμε επίσης για αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς και του δημοσίου, που είναι καθυλωμένοι και που και εκεί είναι χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Και βέβαια και την πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ο νόμος Χατζηδάκη έχει πλέον διαλύσει, και αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα σήμερα, ότι όλοι οι μισθοί καθυλώνονται στον κατώτατο μισθό και δεν υπάρχει φυσιολογική εξέλιξη των μισθών μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κάτι, κύριε Ξενογενοκοπούλου. Τα λέμε όλα αυτά, ο κόσμος καταλαβαίνει, όχι καταλαβαίνει, βιώνει την ακρίβεια, τα βλέπει όλα αυτά. Βλέπει τι συμβαίνει, βλέπει ότι πλέον μπορεί να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από όσο μπορούσε να κάνει παλαιότερα. Ωστόσο, στο πολιτική είναι η ερώτηση, ωστόσο, τις δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ, όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, που υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λέμε, δεν βλέπω κάποια αλλαγή, μεγάλη αλλαγή, εννοώ, ανατροπή θα έλεγα, έτσι ώστε να καταγραφεί και αυτή η αντίδραση του κόσμου. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχάς να δούμε ότι όλα τα ποιοτικά ερωτήματα είναι απαντήσεις οι οποίες... Υπάρχουν, τα μηνύματα είναι σοβαρά στα ποιοτικά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και απλώς επειδή να το δέσω και με την κουβέντα που κάνουμε, ότι μόλις ανακοινώθηκε το Market Pass, αυτή η άλλη προεκλογική ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη πριν από μερικές εβδομάδες, υπήρχε μια συντριπτική αρνητική γνώμη του κόσμου. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες κατανοούν τι συμβαίνει και επίσης κατανοούν όταν δεν λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα, αλλά γίνονται κινήσεις οι οποίες είναι αναποτελεσματικές και πολιτικής σκοπιμότητας. Για να απαντήσω όμως στο ερώτημά σας, εγώ δεν θα κάνω μια συνωμοσιολογική προσέγγιση, δεν θα έρθω να πω για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, παρότι όπως ξέρετε υπήρξαν και καταγγελίες μέχρι και για εικονικά τιμολόγια για κάποιες από αυτές και σίγουρα δεν θα χαρακτηρίσω όλες. Μιλάω για σχέσεις με απευθείας αναθέσεις με την κυβέρνηση και όλα αυτά. Θα πω μόνο ότι ακόμα και στην Αμερική και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πιάνουν πια τον παλμό της κοινωνίας. Είδατε στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που προέβλεπαν ένα κύμα για τον κύριο Τραμπ και τελικά επικράτησαν οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπόγεια ρεύματα στην κοινωνία τα οποία πραγματικά είναι ισχυρότατα. Υπάρχει αγωνία και αγανάκτηση στον κόσμο και έχει ανάγκη εναλλακτικής πρότασης. Όπως επίσης υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι στην αποχή, το οποίο εμείς καλούμε τον κόσμο που είναι στην αποχή, που είναι απογοητευμένος από τη δεκαετή κρίση και αυτά που ζούμε, να έρθει να ψηφίσει, να πάρει το μέλλον στα χέρια του. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι δίνουμε μία μάχη, θα είμαστε πρώτο κόμμα, δίνουμε μία μάχη για να είμαστε νικηφόροι στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Και αυτό είναι και η προϋπόθεση εξάλλου, η πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για να σχηματιστεί μια ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας που να κάνει πράξη μια πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Λοιπόν, κύριε Ξενιανακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ και να πούμε ότι είστε υποψήφια στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα. Αυξάνεται και μια έδρα, νομίζω, στο βόρειο τομέα με την καινούργια προγραμματική. Εκεί αυξάνεται και μια. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το λέω πια γιατί είναι προεκλογική περίοδο, το λέω με όλους που είναι υποψήφοι, γιατί πρέπει να το ακούει ο κόσμος. Και να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία στον αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εσείς εγώ καλή ευχαριστώ. Χρονιά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, αυτά από τον.